είναι, θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση και επισκευή των προϊόντων ώστε να διατηρηθούν το δυνατόν περισσότερο σε κυκλοφορία με την μεγαλύτερη δυνατή αξία, να προωθείται η επαναχρησιμοποίηση και αναδιανομή αγαθών και βέβαια η ανακύκλωση και η ανακατασκευή αγαθών, επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων ανταλλακτικών κεμερών και βέβαια είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες αγορές. Όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συγγνώμη. Το γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η κυκλική οικονομία και νομίζω ότι είναι και το θέμα μας στο συνέδριο αυτό, είναι ότι πλέον, σύμφωνα με μελέτη που έκανε το Ίδρυμα Έλεν Μακάρθουρ, η τρέχουσα ωφέλιμη διάρκεια ζωής των αγαθών είναι μόνο 4 έτη, μετά από τα οποία μόνο το 40% των υλικών επαναχρησιμοποιείται ή ανακυκλώνεται, διατηρώντας μόνο το 3% της αρχικής αξίας. Εκεί βρίσκεται το ζουμί του όλου θέματος. Εκεί πρέπει κανείς να επικεντρωθεί. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων, μεγαλύτερο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ξεκινώντας από το σχεδιασμό των προϊόντων και βέβαια να διατηρούν πολύ μεγαλύτερη αξία σε σχέση με την αρχική της αξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μετασχηματίζει όλο το επιχειρηματικό σύστημα, όλο το σύστημα παραγωγής, διανομής, διάθεσης προϊόντων, αλλά και κατανάλωσης. Έχει να κάνει και με τον καταναλωτή τον ίδιο, ο οποίος με τις καταναλωτικές του συνήθειες και συμπεριφορές μπορεί να πιέσει στην ουσία την αγορά να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.